περιποίησή μας ξεκινάει προσφέροντας δροσιά στην πελάτησα με το σπρέι σώματος. Wow. Που είναι από καρπούζι. Mm. Εκφυλίσματα καρπουζιού. Εξαιρετικό. Λοιπόν, μυρίζει καταπληκτικά, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε, Όλγα? Θα ξεκινήσουμε με το ντεμακιγιάζ μας. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο peeling μηχανικό με τη βούρτσα. Ωραιότατα. Και μετά θα διεισδύσουμε μία από αυτές τις καταπληκτικές αμπούλες. Έχει 8 αμπούλες μέσα το πακέτο. Mm-hmm. Μπορεί κάποια πελάτησα να τις πάρει για το σπίτι. Μπορεί όμως να τις κάνει εδώ πέρα, όπως επιθυμεί. Μπορεί να μην έχει χρόνο για να έρθει εδώ. Μπορεί να το έχει δηλαδή το πακέτο στο σπίτι της και να το κάνει. Ωραιότατα. Εδώ θα το διεισδύσουμε με τον υπέρηχο. Οπότε θα είναι πολύ πιο βαθιά η διείσδυση και πολύ πιο αποτελεσματικό το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με το ντεμακιγιάζ, είπαμε. Καθαρίζουμε το πρόσωπο, πάντοτε όλες τις περιποίησεις μας. Μιας χρήσης τα σφουγγαράκια μας, τα χρησιμοποιούμε και τα πετάμε. Βάλαμε το peeling, θα το δουλέψουμε λίγο με τα χέρια και μετά θα πάρουμε αυτά τα καταπληκτικά σφουγγαράκια, βουρτσάκια του Jean Darcel. Και αυτά εδώ. Α, τέλεια. Είναι τέλεια. Και κάνουμε ουσιαστικά τώρα και το... κάνουμε ένα πολύ ωραίο μασάζ, peeling, γιατί κάθε ίνα της βούρτσας διεισδύει σε κάθε πόρο και καθαρίζει το δέρμα σε βάθος. Τι μου έλεγες, Όλγα? Αυτή η εταιρεία είναι που έχει τις καταπληκτικές κρυόμπαλες που σου αρέσουν, αυτές που αγαπάς πάρα πολύ. Τι μου θύμισες τώρα. Δεν ξεχνιούνται οι μεγάλες αγάπες και οι μεγάλοι έρωτες. Λοιπόν, κρυόμπαλες αγαπημένες, πω. Και έχω καιρό να κάνω κρυόμπαλες. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Α, είναι η ίδια εταιρεία. Ναι, ναι. Άρα αυτό είναι μια εταιρεία 40 χρόνων έρευνας και προσέχει πάρα πολύ και τα συστατικά που έχουν μέσα τα προϊόντα τους, αλλά προσέχει πάρα πολύ και τη φιλοσοφία των προϊόντων τους. Δηλαδή μπορεί να βρεις φιλοσοφίες ανατολίτικες μέσα σε αυτή την εταιρεία. Ενδιαφέρον. Ναι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Θα διαλέξουμε την πρώτη αμπούλα που είναι για λάμψη. Ωραία. Είμαι έτοιμη. Θέλει πολύ προσοχή όταν είναι να ανοίξουμε μία αμπούλα, ναι, να την κουνήσουμε έτσι να φύγει όλο το υγρό που έχει πάνω από το λαιμό της αμπούλας, και όταν είναι να πάμε να την σπάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε λίγο πανάκι, ένα βαμβακάκι, να μην κοπούμε. Α, ναι, γιατί είναι γυάλινα αυτά. Ακριβώς. Έτσι. Εάν είναι να τη χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι, τη μισή ποσότητα της αμπούλας τη ρίχνουμε μέσα στη χούφτα μας και την απλώνουμε σε όλο μας το πρόσωπο. Okay. Κάνουμε μονοδικές κινήσεις για να την απλώσουμε και να απορροφηθεί και μετά συνεχίζουμε με την υπόλοιπη μισή και την απλώνουμε. Γιατί άμα τη βάλουμε όλη από την αρχή, δεν θα μπορέσουμε να την απλώσουμε, θα τη χάσουμε. Πάμε. Είδες, το τεινάζω πάνω στο χέρι μου, για να μην σε κόψω κιόλας. Δεν νομίζω ότι θα έκανες ποτέ κάτι τέτοιο, σου έχω εμπιστοσύνη. Ωραία, την απλώνουμε και μετά θα την περάσουμε με τον υπέρηχο. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, ποτέ το λαιμό. Όχι. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ένα σημείο που το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε, γιατί? Από μία ηλικία και μετά ο λαιμός θέλει ιδιαίτερη περιποίηση. Δηλαδή πάνω από τα 40 καλά είναι να χρησιμοποιούμε μία ιδιαίτερη κρέμα για το λαιμό. Και ο Jean Darcel έχει μία καταπληκτική κρέμα. Μόνο για την περιοχή του λαιμού, έτσι. Λαιμό και ντεκολτέ. Όταν λέμε λαιμό και ντεκολτέ, μιλάμε ότι βάζουμε την κρέμα μας από την αρχή του ντεκολτέ μας μέχρι το πηγούνι μας. Ωραία. Και την απλώνουμε με τον υπέρηχο. Ο υπέρηχος βοηθάει να διεισδύσει το προϊόν πολύ βαθύτερα από ό,τι αν το κάναμε απλά μασάζ. Τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά με την αμπούλα. Διείσδυση της αμπούλας και τόσο κάνουμε ένα καταπληκτικό μασάζ. Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό μέρη μαζί. Είναι ένα μασάζ με ταϊλανδέζικες ράβδους. Θα βάλουμε το προϊόν και θα ξεκινήσουμε μετά να το δουλεύουμε με τις ράβδους αυτές.
που έρχονται έτσι, ανασηκώνουν λίγο την επιδερμίδα, ρολάρουν πάνω στο πρόσωπο και μετακινούν τους ιστούς και έχεις πραγματικά μία ανόρθωση και μία σύσφιξη. Τι ωραία! Πες μου τι αισθάνεσαι. Αισθάνομαι σαν να τρέχει καλύτερα, να γίνεται η ροή, η κυκλοφορία του αίματος. Ναι. Δηλαδή αυτή την αίσθηση μου δίνει. Αυτό λοιπόν έχει μία ειδική τεχνική που ανασηκώνουμε τώρα το δέρμα και το μετακινούμε. Και κινείται πάνω στις λεμφικές οδούς. Έτσι θα ξεπριστεί το πρόσωπο, θα φύγει όλο το ίδημα. Θα προσπαθήσω να μην σου μιλάω για να το ευχαριστηθείς. Έτσι. Είναι σαν να κάνεις ένα σιάτσου. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Όλη η διαδικασία του μασάζ ήταν, έτσι. Το απολαμβάνω, Όλγα μου. Χαίρομαι.